Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Ρήγα, είναι μπροστά, είναι σε ελάχιστες ώρες, μέρες πια, οπότε το επιτελείο του Πρωθυπουργού και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προετοιμάζονται για την ομιλία, αλλά βεβαίως φανταζόμαστε και για τις ερωτήσεις τις οποίες θα δεχθεί. Τα μέτωπα έχουμε πει, έχετε πει και εσείς επανειλημμένα, είναι πάρα πολλά. Θέλω να ρωτήσω αν θα ακούσουμε μεταξύ όλων των άλλων να γίνεται ένας απολογισμός. Κύριε Προσδόκου, είναι προφανές ότι θα υπάρξει και απολογισμός με τις μέχρι σήμερα απορίες, η οποία είναι θετική όσο αφορά και θα παρουσιαστούν περίπου, και θέλω να σου πω, είναι περίπου 85 νομοσχέδια τα οποία αφορούν πέρα από την... και δεν μιλάω για την υλοποίηση της συμφωνίας, μιλάω για τα νομοσχέδια παρεμβάσεων θεσμικών, αλλά και στη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αυτό είναι το ένα. Όμως δεν νομίζω ότι είναι αυτό το σημαντικό. Εκείνο που έχει σημασία, και εκεί θα σταθεί ο Πρωθυπουργός, είναι οι στόχοι για το επόμενο διάστημα που θα υπάρξουν και υπάρχουν. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι θα είναι το αφήγημα, το συγκεκριμένο αφήγημα με συγκεκριμένους στόχους για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την έξοδό της από την Επιτροπία και τις μνημονιακές υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και αυτό θα γίνει. Πού θα βασιστεί, κύριε Ρήγα, αυτό το αφήγημα? Είπατε νωρίτερα ότι θα ακούσουμε έναν απολογισμό, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Όμως, όταν κάποιος θέτει στόχους, καλό είναι να κάνει και την αυτοκριτική του, και είναι και κάτι το οποίο περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Ναι. Για να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, να απαντήσετε. Πώς θα έρθει ο Πρωθυπουργός να πείσει για την πορεία από εδώ και πέρα, με τους στόχους του προγράμματος, με μελλοντική έξοδο, με επιστροφή στην ανάπτυξη, όταν θα απευθύνεται σε ένα κοινό, το οποίο κοινό καλείται μέχρι το τέλος του έτους, για να μιλήσουμε μόνο για τους προσεχείς μήνες, να πληρώσει μία λίστα από φόρους. Ακόμα και φόρους που δεν χρειάζεται να το πω, είναι δεδομένο, περίμενε κάποιοι ιδιαίτερα βαρύς φόροι να είναι εκτός, όπως είναι ο έμφυα για παράδειγμα. Κύριε Προσδόκου, επανειλημμένα έχω πει ότι αυτά τα θέματα ήταν πριν την υπογραφή της συμφωνίας και ήταν μια επιλογή, να το ξαναπαναλάβω λοιπόν, μια επιλογή συγκεκριμένη μέσα από μια σύγκριση την οποία η Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα δεν έκανε, ουσιαστικά ήταν ναι σε όλα και κυρίως οδήγησε τη χώρα εδώ που την οδήγησε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θέλω να σας πω ότι το μεγάλο του μέρος πλην των δημοσιονομικών, και είμαι από την αρχή σαφής ό,τι αφορά τον έμφυα ή τον κατώτατο μισθό, όλα τα υπόλοιπα έχουν δρομολογηθεί και κυρίως είμαστε μέσα σε αυτό τον προγραμματισμό, και αφορά και για την ανθρωπιστική κρίση, αφορά και για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ό,τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή για τα νοσοκομεία, για το ρεύμα, για τα θέματα των αστέγων. Όλα αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμα και αυτό θα φανεί και στην επόμενη περίοδο. Τρίτο στοιχείο θέλω να σας πω είναι ότι οι δείκτες αυτή τη στιγμή δίνουν την δυνατότητα να θεωρούμε ότι θα υπάρξει άμεση ανάκαψη της οικονομίας. Επίσης θέλω να ξέρουμε και να είμαστε σαφείς ότι η Ευρωμεσογειακή διάσκεψη θα γίνει την Παρασκευή. Θα διαμορφώσει, είμαι απολύτως σίγουρος, θα διαμορφώσει ένα διαφορετικό τοπίο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές λιτότητες και το δημοσιονομικό περιορισμό, το οποίο το έχουν κατανοήσει και δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Άρα θα υπάρξει και μια στάση ενιαία για αυτή που έχουμε οδηγηθεί μέχρι σήμερα εδώ. Που σημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν μπορεί να υπάρχουν με αυτή την ακρότητα, και επίσης έχει να κάνει με το χρέος, το οποίο χρέος είναι ήδη δρομολογημένο στην να υπάρξει απομείωσή του, που σημαίνει ότι πλεονάσματα εμείς έχουμε και θα τον πιάσουμε το στόχο ήδη από τον προϋπολογισμό και από τους στόχους. Φαίνεται, και μπορώ να σας το αναλύσω μετά, ότι θα πιαστεί ο στόχος για τα πλεονάσματα φέτος, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Είναι η μείωση των πλεονασμάτων που πρέπει να γίνει. Και μετά. Πρέπει να γίνει και αυτό θα το εξηγήσουμε με σαφή τρόπο, γιατί έχουμε ανάγκη να υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει φορολογία. Βοηθήστε με να κάνουμε διάλογο λόγω του περιορισμένου χρόνου.